Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας είναι η πιο συχνά παρατηρούμενη διαταραχή μέσα στα σχολικά περιβάλλοντα. Επηρεάζει τα μικρότερα παιδιά, επεκτείνεται στην εφηβεία και τα συμπτώματα της φτάνουν μέχρι και την ενήλικη ζωή, γιατί είναι μια νευροβιολογική διαταραχή. Για τη διαχείριση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΗ συμπράττουν όλοι, δηλαδή εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, παιδίατροι, παιδοψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι, άνθρωποι από τον τομέα των κοινωνικών υποστηρίξεων και όλοι μαζί γινόμαστε μια γροθιά, υπάρχει μια δημιουργική αλληλεπίδραση και αυτός είναι και ο στόχος του συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου δικού μας συνεδρίου, έτσι ώστε μέσα από την αλληλεπίδραση, την επιστημονική και την κοινωνική, να προκύψουν καινούριες πρακτικές, καινούριες μεθοδολογίες, έτσι ώστε η ζωή των ατόμων με ΔΕΠΗ, είτε μικρών είτε μεγάλων, να βελτιώνεται διαρκώς και να έχει μια ποιότητα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η χαρά μας είναι ότι βρισκόμαστε στην Κρήτη, έναν τόπο ανοιχτό στη γνώση, στη μάθηση, στην έρευνα. Και γι' αυτό πολύ μεγάλη μας χαρά αποφασίσαμε να διοργανώσουμε το συνέδριο στον τόπο σας. Ωραία, αν επιτρέπετε, σε τι ποσοστό αντιμετωπίζετε, βλέπετε εσείς στη σχολική κοινότητα αυτά τα προβλήματα σήμερα? Το ποσοστό στο οποίο απαντάμε τη ΔΕΠΗ μέσα στα σχολικά περιβάλλοντα είναι γύρω στο 5-7% σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα. Δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Κατά αναλογία, τουλάχιστον ένα παιδί σε κάθε τμήμα έχει ΔΕΠΗ. Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, αλλά βεβαίως τα πρώτα δείγματα τα έχουμε δει από τους παιδικούς σταθμούς και από τα νηπιαγωγεία.